Να δούμε πώς το βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φαντάζομαι από μια άλλη πλευρά από όλους τους υπόλοιπους. Τη βλέπει από την πλευρά που τη βλέπει και ο εργαζόμενος, που τη βλέπουν τα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση και το μπαράζο στοιχείο της επικαιρότητας πλέον είναι τέτοιο που είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι για τον 21ο αιώνα οι συνθήκες ζωής είναι αδιανόητες, αρκεί να αναφέρουμε το στοιχείο ότι και δεν είναι στοιχεία, αν θέλετε, τα οποία παρουσιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που υπάρχει και μια επιφυλακτικότητα καθόλου βέβαια τυχαία, γιατί τα στοιχεία που φέρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα έρχονται μέσα από την ίδια τη ζωή, μέσα από τους ίδιους τους εργαζόμενους και προφανώς δεν βολεύουν, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα. Εγώ θα αναφέρω στοιχεία της Eurostat. Ναι. Βγήκαν την περασμένη Παρασκευή στον αέρα, που δείχνουν ότι, προσέξτε, 4 στους 10 από τους Έλληνες αυτή τη στιγμή κάθε δεύτερη μέρα δεν έχουν ένα πλήρες γεύμα. Είναι αδιανόητο αυτό να το λέμε σήμερα και να, θα πω την έκφραση, να έχουν μούτρα οι κυβερνήσεις, οι σημερινές, αλλά και εκπρόσωποι των προηγούμενων, γιατί δεν είναι ανεύθυνοι αυτοί. Δεν παρουσιάστηκε σήμερα αυτή η κατάσταση. Και να έρχονται και να μιλάνε, να μιλούν στο λαό για ακρίβεια εισαγόμενη ή μη εισαγόμενη. Όποιος έχει κότσια, ας πάει στην έξοδο του σούπερ μάρκετ μετά το ταμείο και να πάει να τους πει: ξέρετε, αυτό που σας συνέβη είναι αποτέλεσμα εισαγόμενης ή εξαγόμενης ή εσωτερικής ακρίβειας. Το τι θα συμβεί το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Αυτά όλα τα στοιχεία είναι μια πραγματικότητα. Όμως ας τα αφήσουμε στην άκρη και ας πάμε λίγο να δούμε την γενουσιουργό αιτία και πόσο εισαγόμενη ντόπια είναι η ακρίβεια. Οι αμοιβές είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ακρίβεια. Αν έρθει ένας Νορβηγός εδώ ή ένας Φιλανδός, ο οποίος παίρνει τριπλάσιους μισθούς και πάει να πάρει ένα καφέ των 5 ευρώ πλέον σε ένα λαϊκό καφέ, θα πει είναι φτηνός ο καφές. Ο Έλληνας όμως των 400-500 ευρώ, αν πάει να πάρει αυτό το καφέ, θα πει είναι πανάκριβος. Είναι λοιπόν συνδεδεμένο ή δεν είναι με τις αμοιβές? Ποιος έχει ευθύνες για αυτές τις αμοιβές και για αυτούς τους μισθούς? Η φορολογιστία. Κάθε μήνα η κυβέρνηση καμαρώνει, γιατί τα φορολογικά έξοδα, έσοδα πάνε σε ύψη ρεκόρ. Και καμαρώνει η κυβέρνηση. Όπως καμάρωνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφήσανε και εκείνη τα λεγόμενα μαξιλάρια που ήταν αποτελέσματα φορολογιστίας. Τι συμβαίνει? Το πληρώνουν αυτό το φορολογικό έξοδο οι εργαζόμενοι, οι μικρές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες? Ναι ή όχι? Άλλο, την στιγμή που οι εργαζόμενοι των 400-500 ευρώ καταθέτουν από την πλευρά της κυβέρνησης, καταθέτει η κυβέρνηση έναν μισθό από αυτούς, έναν μισθό από το, είναι υπολογισμένα αυτά τα πράγματα, στην ενίσχυση της κυβέρνησης Ζελένσκι. Κάθε μήνα ένας μισθός από τους εργαζόμενους πηγαίνει εκεί πέρα. Παίζει ρόλο ή δεν παίζει αυτό στην μείωση των εισόδημάτων? Εννοείται ότι φεύγουν χρήματα τα οποία με κάποιο τρόπο... Στους εξοπλισμούς από την κυβέρνηση. Στους εξοπλισμούς από την Ουκρανία. Αυτό είναι άλλα λογική. Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν είναι αναλογικό. 500.000 ευρώ την ημέρα κοστίζει η πλεύση της φρεγάτας Ψαρά ή Ήδρας στην Ερυθρά Θάλασσα, και αυτό δεν είναι στοιχείο που το φέρνει το ΚΚΕ, είναι στοιχείο που λέγεται διεθνής υποχρέωση. Μπορεί να το πείτε και διεθνής υποχρέωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το λέει και το κατανοεί και ο κόσμος, ότι είναι υποχρέωση. Καλά, το κατανοεί ο κόσμος, δεν είναι δικό. Στο εφοπλιστικό σήμερα κεφάλαιο είναι υποχρέωση στην κάλυψη των νότων του Ισραήλ. 500.000 ευρώ για δαπάνες οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της Ελλάδας. Το στήριξε το ΠΑΣΟΚ, το στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή λοιπόν λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, το γεγονός. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα οι Χούθη διαταράσσουν το εμπόριο και αναγκάζονται να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, άρα αυξάνοντας το κόστος και να έχουν πιο ακριβά τα πράγματα, δεν σας ενδιαφέρει? Στις γεωπολιτικές εξελίξεις, κύριε Καλαρίτη, δεν απομονώνουμε τι κάνουν οι Χούτι, αλλά βλέπουμε, γιατί δεν είναι... Το συγκεκριμένο, δεν είναι γιατί είναι φρεγάτα εκεί πέρα. Θα και δούμε να μαστάει μαζί με τους άλλους ανοιχτές στις άλλες οδούς. Είναι πιο ακριβά ή δεν είναι πιο ακριβά όταν κάνουν τον περίπλου της Αφρικής? Θα σας απαντήσω. Θα δούμε τους Χούθι μέσα στο πλαίσιο
των ανταγωνισμών των υπεριαλιστικών στην περιοχή. Γιατί είναι η μία πλευρά της αλήθειας. Όμως είναι γεγονός ότι η φρεγάτα η ελληνική στα πλαίσια της Ευρωενωσιακής Αρμάδας καλύπτει τα νότα του Ισραήλ και ενισχύει και το εφοπλιστικό κεφάλαιο. 500.000 ευρώ. Τα πλοία, καλώς να πω και άλλα. Τα προϊόντα με πλοία. Πώς θα έρχονται. Οι εφοπλιστές είναι κακοί που έχουν πλοία. Πώς θα έρχονται κολυμπώντας τα τρόφιμα. Επίσης τα πλοία έχουν πληρώματα και προστατεύονται και τα πληρώματα. Έτσι. Ναι. Και τις συνέπειες που έχουν αυτοί οι ανταγωνισμοί για την κερδοφορία των μονοπωλίων στους λαούς το αναλύει κάθε μέρα. Προφανώς δεν έχετε ακουμπήσει το ριζοσπάστη το τελευταίο διάστημα και θα είχατε δει την αλήθεια. Ότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία είναι ραγδαία όσον αφορά την αιτιολόγηση της ακρίβειας εδώ πέρα στην Ελλάδα των εργαζόμενων. Τα λαϊκά νοικοκυριά δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει ότι ο βίος τους είναι πλέον αβίωτος. Υπάρχουν λύσεις. Και οι λύσεις αυτή τη στιγμή είναι προφανώς το σμίξιμο των εργαζομένων με τους αγρότες με όλους και το αντιπάλεμα. Εγώ κρατάω ότι χρεώνεται, όχι το ίδιο βέβαια, αλλά χρεώνεται στην πολιτική αυτή και εκτός από την κυβέρνηση που είναι προφανώς κεντρικά χρεώνεται στην κυβέρνηση και λογικό είναι ότι χρεώνεται και στον κύριο Αλεξιάδη δίπλα στο κόμμα του εννοώ και στην κυρία Δενοπούλου στο κόμμα του. Δηλαδή επειδή κυβέρνησε τα προηγούμενα χρόνια, άλλος λιγότερο, πολύ λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ, άλλος περισσότερο όπως το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ξενάκη, έχετε τα στοιχεία σε τι ποσοστό έχει συνενέσει το ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωβουλή. Ναι, αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά από ένα σημείο και μετά καταντάει, δηλαδή λίγο. Όταν το ΠΑΣΟΚ έχει συνενέσει με την κυβέρνηση, ψήφισαν μαζί τα ίδια. Ψήφισαν επιδόματα. Στην Ευρωβουλή που είναι οδηγίες που γίνονται νομοθεσίες. Η οδηγία που αφορά τις λογικές διαπραγματεύσεις να μην την ψηφίσουμε. Σε τι διαφωνήσατε την οδηγία που αφορά τις λογικές διαπραγματεύσεις να την ψηφίσουμε. Το ΠΑΣΟΚ ή όχι. 73% ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω τι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει. Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει 7 στα 10 νομοσχέδια που έχει ψηφίσει. Δεν είναι αληθέ, είναι ψευδέστατο. 73% καλό μα κάνει αυτή η επίθεση. Εξαρτάται και τι ψηφίζει. Αν ψηφίσει επιδόματα, καλώ τα ψηφίζει. Καλά, στο γάμο ομόφυλο των ζευγαριών είδαμε την επανάσταση του Κουκουέ. Δεν ήταν ο γάμο των ζευγαριών. Την είδαμε την τεχνοθεσία κυβέρνηση. Παραποιείται τα στοιχεία. Την είδαμε πώ στήριξαν την κυβέρνηση στην κατάλληλη στιγμή. Σα ξαναλέω, κύριε Αλεξιάδη, το στήριξαν την κυβέρνηση τη Ελλάδα. Τι ψηφίσαμε. Διαφώνησε στην τεκνοθεσία. Τι στις τελευταίες του δηλώσεις ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης, ανέφερε ο πυρήνας των τοποθετήσεών του ήταν σε τρία βασικά θέματα. Πρώτον, υποχρεωτικό και ανελαστικό ευρωενωσιακό μοντέλο λειτουργίας για την διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος. Δεύτερον, ελεύθερη διαμόρφωση τιμών και τρίτο ευρωενωσιακές δεσμεύσεις. Είναι ο πυρήνας που τοποθετήθηκε ο κύριος Σκυλακάκης. Κατά τον κύριο Αλεξιάδη αυτό δικαιώνει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς το είπατε μόνος σας. Αλλά αυτές είναι οι θέσεις. Από εκεί και πέρα η ακρίβεια στο ρεύμα δεν έπεσε από τον ουρανό. Διαμορφώθηκε και διαμορφώθηκε με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Δεν θα βαρεθούμε να το λέω και αναφέρω και τα στοιχεία για να μην θεωρητικολογούμε. Πρώτα απ' όλα, στήριξαν ή δεν στήριξαν όλοι μαζί και υλοποίησαν το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας που η κυρία Αντωνοπούλου αυτή τη στιγμή που δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ. Να σας πω το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τι λέει. Ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την καθολική κάλυψη, την μη καθολική κάλυψη της ενέργειας από το χρηματιστήριο ενέργειας. Την μη καθολική. Που σημαίνει ότι ένα κομμάτι το δέχεται, ένα δεν το δέχεται. Άρα δεν είναι κατά του χρηματιστήριου ενέργειας. Το οποίο χρηματιστήριο τι κάνει, οι υπόλοιποι του συμφωνήσαν όλοι. Τι κάνει, μετατρέπει ένα κοινωνικό αγαθό σε προϊόν από το οποίο πλουτίζουν αυτοί που η κυβερνήση και ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το χέρι του. Τα βγήκαν τα νέα τζάκια της ενέργειας από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά. Δεύτερον, τρέξανε όλοι μαζί και συνηγόρησαν στην απολιγνητοποίηση, ναι ή όχι. Τι είναι ο λιγνίτης? Ένα πάμφινο ενεργειακό προϊόν, το οποίο χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε γιατί χαρακτηρίζεται ως βρώμικο. Η τεχνολογία και η επιστήμη το έχει κάνει καθαρότατο. Είναι σε αυθονία στην Ελλάδα, αλλά έρχεται κόντρα η χρήση του λιγνίτη στα συμφέροντα που προωθούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο ή και το ρωσικό φυσικό αέριο. Τρίτο, επιδότησαν η κυβέρνηση και συνηγόρησαν και οι άλλες κυβερνήσεις
στους επιχειρηματίες της πράσινης, μαύρη ανάπτυξη ήταν στην ενέργεια. Όχι πράσινη, μαύρη κατά μαύρη. Ναι ή όχι. Και σήμερα οι ίδιοι έρχονται και τοποθετούν με ένα άναρχο τρόπο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι και στις λίμνες της Ετωλακαρνανίας. Στην επιφάνεια βάζουνε, τα είχε αδειοδοτήσει αυτά η κυβέρνηση και τσακίζουνε τα πάντα. Και το ρεύμα πάντα ακριβό. Και τελευταίο φυσικά είναι ότι η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα στήριξαν τον ενεργειακό πόλεμο στην Ρωσία σύμφωνα με τις επιταγές ΝΑΤΟ και Ηνωμένων Πολιτειών και απεμπόλυσαν το δικαίωμα η Ελλάδα να αγοράζει μέσα σε αυτόν τον πόλεμο φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο σε αντικατάσταση με το πανάκριβο υγροποιημένο. Όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν τις τιμές του ρεύματος και δυστυχώς έχουν συνηγορήσει όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση είναι μόνο μία πολιτική σύγκρουση και αντίσταση σε αυτή την πολιτική. Για να μην λέμε αιώνες κουβέντες. Κύριε Παπαναστάση, να κλείσουμε με εσάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήδη έχει τοποθετηθεί και κοινοβουλευτικά και ζήτησε να δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Βέβαια, η ουσία του θέματος δεν είναι πότε θα υποβάλουν τις δηλώσεις, θα τις υποβάλουν. Σωστό. Το ανατριχιαστικό του θέματος είναι τι θα πληρώσουν. Γιατί όπως την περασμένη χρονιά, παρότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν υπήρξε αύξηση των φορολογικών εισόδων στον προϋπολογισμό, ήταν αντικειμενικά πάνω και είναι γνωστό αυτό 6 δισεκατομμύρια όταν το 95% των φορολογικών εσόδων τα πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι και το 5% οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι που είναι το, αν θέλετε, το άσχημο και όχι το πότε θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα συνηγόρησε στον λοιπόν.